Γνωρίζω πως μετά από εδώ έχετε ραντεβού με τον Υπουργό. Ναι. Με αυτή την μπλούζα θα πάτε? Θα πάω με αυτή την μπλούζα, ναι. Η ιδέα μου είχε έρθει όταν με συνέλαβαν για τα χρέη του ΙΚΑ, του κρατικού, πριν από μερικούς μήνες και πήγα στο αυτόφορο και είχα σκεφτεί να βάλω τη φάτσα μου, αν φας και προφίλ, γιατί έγινε κανονική σύλληψη με δακτυλικά αποτυπώματα, με φωτογραφίες. Και μάλιστα θυμάμαι και τον αριθμό, ήταν το 185163. Δεν πρόλαβα γιατί είχα κλειστό το μαγαζί που εκτύπωνε τα μπλουζάκια. Λοιπόν, νομίζω πως είναι μια καλή αφορμή να ευαισθητοποιηθεί όχι μόνο ο Υπουργός, αλλά και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και να μπουν στη λογική, να δουν πάρα πολύ σοβαρά το δίκαιο αίτημα του κρατικού. Είναι η ψυχοφθόρα, ναι, είναι, ξέρετε, εγώ σε όλη μου τη ζωή μια ανηφόρα ανέβαινα. Τα χρέη συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι. Τρελαίνομαι στη λογική του ότι έχω 400 ανθρώπους από κάτω. Οι με κοιτάνε στα μάτια και μου λένε: Κύριε, πότε θα πάρουμε χρήματα. Αυτός με σάζον δεν το αντέχω. Σας υπάρχει ακόμα ο φόβος να συλληφθείτε? Βέβαια, ναι. Βέβαια. Σε μερικές μέρες που υποτίθεται πρέπει να πληρωθεί το ΙΚΑ και δεν έχει πληρωθεί, ανά πάσα στιγμή η σύλληψη είναι πρώτον πυλών. Αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε, φαντάζομαι και αυτό. Θα είναι ντροπή για το κράτος, βεβαίως. Εδώ θα μπορούσαμε να σας ρωτήσω για κάτι που έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες και αφορά την προσωπική σας ζωή. Τα είπαμε αυτά. Η γυναίκα του, βέβαια. Εκείνη έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν έχει μιλήσει ο Βούρζης για το θέμα καθόλου. Έφυγε από το πλάνο. Ουσ! Ναι, αλλά μου αρέσει που το αφήσατε στο βίντεο. Δεν το κόψατε, δηλαδή. Όχι, τι. Για να δείξουμε ότι η Μέρη Αρώνη είναι τολμηρή. Αυτό, εντάξει, οκ. Λοιπόν, Μέλα, άρα καλημέρα. Η Μέρη τολμάει. Καλημέρα.